Σαν είδος πολυτελείας χαρακτηρίζουν το πετρέλαιο θέρμανσης χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα, καθώς λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, είτε καθυστερούν την αγορά, είτε καταφεύγουν σε άλλους τρόπους για να ζεσταθούν. Για το πετρέλαιο πήρατε φέτος? Όχι, όχι. Πήραμε, ναι. Όχι, δεν πήραμε, πού. Πετρέλαιο πήρατε φέτος? Όχι. Γιατί? Γιατί? Τι, δεν υπάρχουν? Θα υπάρχουν, θα τα πάρουμε. Όχι. Γιατί? Γιατί έχω πέρσι. Έχετε από πέρσι. Γενικά η τιμή όμως έχει φτάσει στα ύψη. Πόσο? 1 ευρώ το λίτρο περίπου. Τι να κάνουμε. Φέτος η ελάχιστη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά από 0,99 λεπτά το λίτρο και φτάνει μέχρι και το 1,06 λεπτά το ευρώ. Τιμή που θεωρείται αυξημένη, καθώς πέρσι ήταν περίπου 15% πιο χαμηλή. Πήρατε φέτος? Όχι. Γιατί? Γιατί είναι ακριβό. Δεν πήραμε, παιδί μου, ακριβά τα πράγματα. Δηλαδή, τις δυσκολίες που έχουμε, πού να πάρουμε. Πετρέλαιο πήρατε φέτος? Όχι, δεν είναι και ο πετρελαίο. Γιατί, δεν καίτε πετρέλαιο. Πέλεκ, ναι. Γενικά είναι ακριβό όμως, έχει φτάσει 1 ευρώ το λίτρο. Πόσο? 1 ευρώ το λίτρο. Δεν είναι ακριβό, είναι. Όποιος έχει λεφτά δεν είναι για αυτούς ακριβό. Είναι ακριβό, αλλά άμα κάνεις το κουμάντο σου, είναι η κεντρική θέρμανση, είναι στην πολυκατοικία. Έβαργες. Γερός να είναι ο Τσίπρας. Και να κόβει χρόνια από αυτό να τα δίνει σε εμάς. Η κίνηση είναι αρκετά μειωμένη σε σχέση με πέρσι και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι αρκετά μεγάλη, αλλά και στο γεγονός ότι ο καιρός είναι ακόμη καλός, αναφέρει μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, ο Καβάλας Μιχάλης Μεταξάς. Φέτος είναι μία από τις χρονιές που είναι πανάκριβο το πετρέλαιο, αγγίζει το 1 ευρώ το λίτρο. Οι παραγγελίες σε πετρέλαιο θέρμανσης δεν είναι ικανοποιητικές για αυτή την περίοδο. Εξακολουθεί και αυτή η κυβέρνηση να κάνει το λάθος, όπως και κάποιες άλλες προηγούμενες, αυξάνοντας συνέχεια τους φόρους στο καύσιμο, αποτέλεσμα ο καταναλωτής να έχει στραφεί σε άλλες μορφές ενέργειας, έτσι ώστε υπάρχει το εξής διπλό κακό. Πρώτον, ο κλάδος των πρατηρίων υγρών καυσίμων να έχει πλέον πρόβλημα επιβίωσης, διότι ας μην ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης ισοδυναμεί με το 50% της κερδοφορίας ενός πρατηρίου, άρα αυτό εξανεμίζεται. Αρχίζουν και αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης σε κάποια πρατήρια.